Καλώς ήρθατε στο τέταρτο μέρος του πώς να λύσουμε τον κύβο του Ρούμπικ. Στο τρίτο μέρος καλύψαμε μέχρι και το σημείο του πώς θα λύσουμε τη δεύτερη πλευρά του κύβου μας. Για να προχωρήσουμε λοιπόν, πρόκειται να φτιάξουμε έναν σταυρό στην πάνω πλευρά. Βέβαια, είναι αδύνατο να το φτιάξουμε τόσο εύκολα όσο το φτιάξαμε στην πρώτη πλευρά, αφού αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη κατασκευάσει τα 2 τρίτα του κύβου μας. Λίγο λιγότερο, τέλος πάντων. Οπότε, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε ξεχωριστούς αλγόριθμους. Κάθε φορά όταν τελειώνετε τον κύβο σας στις δύο πρώτες πλευρές, στην πάνω πλευρά θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχήμα. Για να το εξηγήσω αυτό λιγάκι καλύτερα, έχω κάνει ένα σχεδιάγραμμα. Ο κύβος σας, όταν τελειώνετε, μπορεί να είναι σαν αυτόν εδώ. Δηλαδή, κίτρινο χρώμα να έχει μόνο στο κεντρικό κυβάκι. Θα μου πείτε ότι έχει και σε αυτή τη γωνία. Οκ, το δέχομαι, όμως τις γωνίες τις αγνοούμε σε αυτό το στάδιο. Αφού θέλουμε να φτιάξουμε το σταυρό, κοιτάζουμε μόνο το κέντρο και τα τέσσερα edges. Η περίπτωση που έχω εγώ εδώ πέρα είναι αυτή εδώ. Καθώς δεν υπάρχει κανένα από τα edge με κίτρινο χρώμα. Μία άλλη περίπτωση που θα μπορούσατε να έχετε είναι αυτή εδώ. Στην οποία υπάρχουν edge με κίτρινο χρώμα εκτός από το κέντρο, αλλά σχηματίζουν μόνο μια μπάρα. Μια άλλη περίπτωση που θα μπορούσατε να έχετε είναι αυτή, στην οποία έχουμε ένα γάμα από edge και κέντρο. Και τέλος, η καλύτερη περίπτωση στην οποία μπορείτε να τελειώσετε είναι το να έχετε ήδη έτοιμο το σταυρό σας. Για να περάσουμε από τη μία φάση στην άλλη, θα κάνουμε κάθε φορά ακριβώς τον ίδιο αλγόριθμο. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να μάθετε πολλούς αλγόριθμους. Με τον ίδιο λοιπόν αλγόριθμο, ανάλογα με το ποια φάση βρίσκεστε, προχωράτε στην επόμενη. Δηλαδή, αν τελειώσετε τον κύβο και βρίσκεστε σε αυτή τη φάση, θα χρειαστεί να κάνετε τον αλγόριθμο μία φορά για να φτάσετε εδώ και άλλη μία για να φτάσετε εδώ. Αν είστε σε αυτή τη φάση, μία για εδώ, μία για εδώ και μία για εδώ. Σε αυτή τη φάση, μία για εδώ, αν σας έρθει λυμένο, μαγιά σας. Λοιπόν, ο αλγόριθμος έχει ως εξής. Όταν υπάρχει μόνο ένα, τον εφαρμόζετε όπως να είναι, αρκεί να είναι πάνω το κίτρινο χρώμα. Τι θέλω να πω, δεν μας ενδιαφέρει το πώς θα είναι γυρισμένος ο κύβος σας, το αν θα έχετε μπροστά σας δηλαδή το πορτοκαλί, το πράσινο, το κόκκινο ή το μπλε. Απλά το κίτρινο να είναι πάνω. Ο αλγόριθμος λοιπόν έχει ως εξής. F U R U τόνος, R τόνος, F τόνος. Κάνοντας τον μία φορά, από αυτό εδώ πέρα, πήγαμε στην μπάρα. Τοποθετούμε λοιπόν την μπάρα έτσι όπως βλέπουμε στο σχήμα. Όχι κάθετα λοιπόν η μπάρα, αλλά οριζόντια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κάνει μεγάλη διαφορά και αν θα είναι κάθετα. Αφού λοιπόν έχουμε δημιουργήσει την μπάρα, ξαναεφαρμόζουμε τον αλγόριθμο έχοντας την μπάρα οριζόντια. Ξαναλέω, αυτό δεν κάνει μεγάλη διαφορά, παρόλα αυτά... Ναι, μπορεί να σας χρειαστεί αν μάθετε και μερικά πράγματα ακόμα, τα οποία μπορεί να τα μάθετε από οποιονδήποτε άκυρο ξένη να λύνει τον κύβο, οπότε καλύτερα να έχετε συνηθίσει την μπάρα να τη βάζετε οριζόντια. Και κάνετε πάλι τον ίδιο αλγόριθμο. F U R και μετά U τόνος, R τόνος, F τόνος. Κάνοντας το αυτό, καταλήξαμε στο γάμα, που είναι το τρίτο στάδιο. Τώρα πρέπει αναγκαστικά να γυρίσετε το γάμα έτσι ώστε να βρίσκετε το ένα από τα edges πίσω και το άλλο αριστερά. Και ξανακάνετε τον ίδιο αλγόριθμο. F U R U τόνος R τόνος F τόνος. Και έχουμε λύσει το σταυρό στον κύβο μας. Αυτό το βήμα είναι σχετικά εύκολο σε σχέση με το προηγούμενο. Παρ' όλα αυτά, πάμε να το δούμε πάλι. Αν δεν έχουμε κανένα πάνω, ξεκινάμε από εδώ. Αντίστοιχα, αν έχουμε μια μπάρα από εδώ, ένα γάμα από εδώ, και αν είναι λυμένο, μαγιά μας. Λοιπόν, να ξεχωρίσουμε το μαγιά μας, νομίζω το παράκανα. Τέλος πάντων. Πάμε εδώ πέρα, αν δεν έχει κανένα, και κάνουμε τον αλγόριθμο. F U R U τόνος F τόνος, R τόνος. Δημιουργήθηκε μια μπάρα. Ξαναλέω, αγνοούμε τις γωνίες.
Θα μπορούσαν δηλαδή να είναι και όλα έτσι. Δεν θα έκανε μεγάλη διαφορά. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν το κοιτάμε καν. Και βασικά θα έπρεπε στο δικό μου να είναι όλα έτσι, πριν καθώς έδειχνα κάτι το άφησα λάθος. Τέλος πάντων. Γι' αυτόν εδώ πέρα, γι' αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση, βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα ήττα. Εμείς όμως δεν πρέπει να κοιτάξουμε το ήττα, πρέπει να κοιτάξουμε μόνο τα edges, να κρύψουμε τα corners. Τι δημιουργείται? Μία μπάρα. Οπότε βάζουμε οριζόντια την μπάρα. Αγνοούμε τα άλλα 4 τα οποία είναι λυμένα. Και ξανακάνουμε τον αλγόριθμο. F, U, R, U prime, R prime, F prime. Δημιουργήθηκε τώρα το γάμα. Τοποθετούμε το γάμα έτσι ώστε να είναι το ένα edge πίσω και το άλλο αριστερά. Γυρίζουμε την πάνω πλευρά δηλαδή και τα τοποθετούμε εκεί πέρα. Δεν γυρίζουμε προς Θεού καμία από τις άλλες πλευρές γιατί θα χαλάσουμε αυτά τα οποία φτιάξαμε. Πάμε λοιπόν και αφού το έχουμε τοποθετήσει πίσω και αριστερά, κάνουμε τις κινήσεις. F, U, R, U τόνος, R τόνος, F τόνος. Και έχουμε πάλι φτιαγμένο το σταυρό μας. Μία ακόμα φορά. Λοιπόν, έχουμε, τελειώνουμε με τις δύο πρώτες πλευρές. Παρατηρούμε το ότι πάνω δεν έχουμε κανένα edge γυρισμένο. Βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση. Αν βρισκόμασταν έτσι, απευθείας θα πρέπει να το συσχετίσουμε με αυτή τη θέση. Αν βρισκόμασταν έτσι, θα πρέπει απευθείας να το συσχετίσουμε με αυτή τη θέση. Τι είπαμε, μαγιά μας. Αν βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση, θα πρέπει να το συσχετίσουμε με αυτή τη θέση. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ξαναξεκινάμε. Δεν έχουμε κανένα άλλο edge εκτός από το κέντρο, το οποίο δεν είναι edge. Οπότε κάνουμε τον αλγόριθμο μία φορά. F, U, R, R, U τόνος, R τόνος, F τόνος. Δημιουργήθηκε η μπάρα. Τοποθετούμε την μπάρα οριζόντια. Ξανακάνουμε τον αλγόριθμο. F, U, R, U τόνος, R τόνος, F τόνος. Δημιουργήθηκε το γάμα. Τοποθετούμε το γάμα που το, έτσι ώστε το ένα edge να είναι πίσω και το άλλο να είναι αριστερά. Ξανακάνουμε τον αλγόριθμο. F, U, R τόνος. Όπα. Με συγχωρείτε, κάτι είπα λάθος. Ξανακάνουμε τον αλγόριθμο έτσι ώστε να βρίσκεται. Ξανακάνουμε τον αλγόριθμο όπως πριν. Και τα edges είναι το ένα πίσω και το άλλο αριστερά. Αυτά τα οποία έχουν πάνω το κίτρινο. F, U, R, U τόνος, R τόνος, F τόνος. Και έτσι έχουμε φτιάξει το σταυρό. Έτσι τελειώνει και το τέταρτο βήμα και μας μένουν άλλα τρία για να λύσουμε τον κύβο μας. Σας προτείνω να σταματήσετε εδώ πέρα το βίντεο και να προσπαθήσετε να το εξασκήσετε, να εξασκήσετε τον κύβο σας μέχρι αυτό εδώ πέρα το σημείο. Και τα λέμε στο πέμπτο βίντεο.